Το έργο είναι έντεχνο, κύριε Τσαρμπέ. Δεν είναι ένα λαϊκό έργο που να χαχανίζουμε, να γελάμε. Να... Είναι ένα έργο με χιούμορ βέβαια, αλλά βάζει προβληματισμούς, μιλάει για τη μοναξιά των ανθρώπων. Είναι ένα υπέροχο έργο. Αμέσως το αγάπησαν με την πρώτη ματιά οι άνθρωποι. Ο κόσμος έρχεται, το αγκάλιασε, να είναι λιγότερες παραστάσεις. Εγώ ήδη έχω αρχίσει πρόβλεψη με τον Ντάριο Φω και δεν έχω χρόνο. Πρέπει να κερδίσω χρόνο όσο μπορώ πιο πολύ. Η παράσταση πήγε καλά όπως ξέρετε και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να δει την παράσταση, γιατί είναι κρίμα όταν κάνεις μια παράσταση όμορφη να μην έρθει ο κόσμος να τη δει. Νομίζω πως μας μένουν ακόμη 7 παραστάσεις. Είναι πέρα από τις δυνατότητες μας, κύριε Τσαρμπέ. Είναι... Όχι, δεν είναι η απόφαση των ηθοποιών, εν προκειμένου. Οι ηθοποιοί, όπως ξέρετε, είναι οι ηθοποιοί που ανήκαν στο θεατρικό εργαστήρι και ήρθαν να τιμήσουν τα 20 χρόνια γιατί δουλέψαν μαζί. Έχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές. Δεν είναι θέμα θεάτρου πια. Πολλές φορές λέω δεν μπορώ να βάλω το θέατρο. Είναι θέμα ηθοποιών. Έχουν υποχρεώσεις. Διότι έγινε μία μετατόπιση των ημερομηνιών και βγήκαμε έξω. Αν είχε γίνει το έργο νωρίτερα που δεν εξαρτήθηκε από εμάς, θα μπορούσαμε να κάνουμε και 12 και 15 παραστάσεις. Όμως επειδή έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, το δούμε αυτό το έργο να παίζεται και μέσα στο χειμώνα κάποια στιγμή σε κάποιες έξτρα παραστάσεις. Είπα με το που ανέβη καινούργια παράσταση, μας είπατε και μόνος σας ότι ετοιμάζετε και καινούργια. Ναι, σύμφωνοι, αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι να, αν μπορέσουμε να ξανακάνουμε μερικές παραστάσεις με το έργο αυτό. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το εγγυηθώ ούτε στον εαυτό μου ούτε σε εσάς. Φορταστική δουλειά από το θεατρικό εργαστήρι φέτος που γιορτάζει. Έχει τα γενέθλιά του. Ας πούμε κάπως έτσι. Και περιμέναμε όμως να δούμε και κάποιο αφιέρωμα σε όλες τις δουλειές του θεατρικού εργαστηρίου να φαινόταν στο χρηματικό κέντρο, να βλέπαμε δηλαδή. Όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και γιατί όχι να πούμε και ένα ευχαριστώ στους ηθοποιούς που έχουμε περάσει από αυτό. Κύριε Τσαρμπέ, είναι πέρα από τις δυνατότητες μου. Ξέρετε, δουλεύω μόνος μου, δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι, υπάρχει σχολή. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να δουλέψουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ είμαι τελειομανής, εξ ανάγκης λοιπόν περνάνε όλα από μένα. Δεν θέλω να περνάει κάτι που να μειώνει την ποιότητα της δουλειάς μου. Ένας άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Βεβαίως καλά τα καταφέρνω, αλλά όχι προς πάσα κατεύθυνση. Και πρέπει να σας πω ότι δεν θα σταματήσει με αυτό και το καινούριο έργο δεν θα γίνει μέσα στο 13, θα καβαλήσει στο 14 και πιστεύω ότι ο απόϊχος θα είναι και στο 14. Πιστεύω πως θα φιλοξενήσω μια παράσταση από την Αθήνα εδώ, πιστεύω πως θα κάνω ίσως μια κινηματογραφική προβολή από την Κύπρο. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω στο μυαλό μου, τα ολοκληρώνω και τα προτείνω. Τώρα, αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δεν μπορούν να επιτρέψουν αυτές τις εκδηλώσεις, εγώ δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα βεβαίως να κάνω ένα αφιέρωμα στους οποίους πέρασαν να τους απονείμω ένα βραβείο. Θα ήθελα να κάνω ένα βιβλίο συλλεκτικό το οποίο να φορά έτσι. Αλλά ξέρετε όλα αυτά δεν είναι και το ευκολότερο ας πούμε. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι κάποια πράγματα θα γίνουν, αλλά δεν ξέρω. Αισιόδοξος είμαι, ξέρετε ότι... Αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε. Σημασία έχει ότι αυτά που κάνουμε τα κάνουμε την καρδιά μας, αυτά που κάνουμε τα κάνουμε για το κοινό, δεν τα κρατάμε για μας, δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο, κάνουμε θέατρο για όλους τους ανθρώπους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη σημασία ότι ο κόσμος μας τιμά, έχουν γίνει φίλοι του θεατρικού εργαστηρίου. Και